Αυτή είναι η καθοριστική φάση του μάτς. Το 28 λεπτό για Γιακιμόφσκι εκτέλεσε το φάουλ. Ο Μπράλιτς πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Είχε βγάλει το σώμα του μπροστά από τον Άλεφ. Έκανε την προβολή και έβαλε την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν το γκολ το οποίο καθόρισε την νικήτρια. Είναι η ΑΕΛ. Ο Μπράλιτς είναι ο πολυτιμότερος, όχι μόνο επειδή έβαλε τον γκολ, για τη γενική του συμπεριφορά στην ανασταλτική λειτουργία της Ένωσης, της ΑΕΛ απέναντι στην Ένωση, αλλά και για εκείνη την φάση που διώχνει την μπάλα ενώ πηγαίνει σίγουρα στα δίχτυα μετά την προσπάθεια του Πόνσε πάνω στη γραμμή. Αυτές είναι οι στιγμές. Δεν είπαμε μία, συνήθως λέμε μία, αλλά είναι στην ίδια ενότητα. Είναι οι στιγμές που ακολούθησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα του Πραξιτέλη Ζαχαριάδη στο στρατόπεδο των φιλοξενούμενων. Ο Φέστα μια αγκαλιά με τον Ζίζιτς, ο Γκόλιας το πανηγυρίζει, ο Καρανίκας έβγαλε όλη την ένταση και σας εξήγησε νωρίτερα στον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και στον Ηλία Κυριακίδη ότι είναι από τη Λάρισα και όσοι είναι από τη Λάρισα μπορούν στο βάρος της ιστορικής συνείδησης αυτού του συλλόγου να καταλάβουν τι σημαίνει αυτή η νίκη σήμερα. Είναι μια ιστορική νίκη γιατί είναι η πρώτη της ΑΕΛ εκτός έδρας στη μεγάλη κατηγορία απέναντι στην ΑΕΚ και είναι και μια νίκη με τόσο μεγάλη σημασία αφού ανανεώνει το ραντεβού των Βυσσινή με την παρέα των μεγάλων και για την επόμενη σεζόν. Εντάξει, είναι βαριά η φανέλα και το αποδεικνύουν οι τίτλοι που έχει κατακτήσει ακριβώς η ΑΕΛ και το ωραίο ποδόσφαιρο που έχει παίξει στη διάρκεια των ετών. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και στους δύο. Καλές γιορτές, Ηλία. Καλό βράδυ, καλές γιορτές, σαν και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εμείς θα σε κρατήσουμε για λίγο ακόμα. Έχουμε ετοιμάσει τρεις-τέσσερις φάσεις, δύο-τρεις για την ακρίβεια. Έχουμε σταχυολογήσει από το παιχνίδι. Και μία από αυτές, βέβαια, είναι το γκολ. Εδώ βλέπουμε την κίνηση τεσσάρων ψηλών, είναι η αλήθεια, κορμιών, ψηλών ποδοσφαιριστών, αλλά βλέπουμε ότι είναι πίσω από την μπάλα σχεδόν όλη η ΑΕΚ. Και μοιάζει να είναι λίγο καλύτερη στην εκκίνηση όλη, όχι μόνο ο σκόρερ. Γιατί είδαμε στη φάση ότι οι άσπρες φανέλες ήταν πιο μπροστά σχεδόν από όλες τις μαύρες. Ουσιαστικά από αυτή τη φάση φαίνεται ότι ενδεχομένως και κάπου αλλού να πήγαινε η μπάλα, πάλι μπορεί να υπήρχε ένας άλλος σκόρερ. Απλά εκεί που πήγε η μπάλα, είδαμε από την αρχή η εκκίνηση ήταν διαφορετική και μετά το τρέξιμο ήταν παράλληλο, ήταν αδύνατον να προλάβει ο Άλεφ το σκόρερ. Και έστω και αν δεν έχει γένεια ο Ηλίας, να ευλογήσω τα δικά του για αυτά που έλεγε στο pre-game, για την άμυνα την λίγο μπασκετική, δηλαδή και την μπάλα και τον παίκτη να ελέγχει τα πάντα. Ναι, ακριβώς. Το σχολιάσαμε πριν το παιχνίδι με μια άλλη αφορμή για να δούμε τι είχε σκοράρει η ΑΕΚ να τον Πανετολικό. Για να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει. Είναι φάσεις από το πρώτο ημίχρονο εκεί όπου η ΑΕΚ δυσκολευόταν πολύ να παράξει πράγματα. Βλέπετε πόσο είχε μεταφέρει. Δεν ξέρω αν ήταν η φρεσκάδα του Κλωναρίδη που έπαιζε για πρώτη φορά σε μια τέτοια θέση και ίσως ήθελε να δείξει και κάτι παραπάνω. Αλλά κυρίως οι επιθέσεις της, η φάση αυτή είναι στο 12. Η φάση δεύτερη με τον Μάνταλο είναι στο 16. Μέσα στο πρώτο 20 λεπτό η ΑΕΚ επένδυσε κυρίως στην αριστερή της πλευρά. Είτε βγάζοντας σουτ, συνήθως εκτός περιοχής, είτε πατώντας την περιοχή του Κρίστινσον που ήρθε στον παρόδο, ήταν εξαιρετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ο Μπράλιτς να βάλει τον γκολ και να σώσει τον γκολ, θα ήταν ο πολυτιμότερος. Αλλά ίσως αυτό το ότι η ΑΕΚ πήγαινε μονόπατα εκεί να ευνόησε και την ΑΕΛ που συγκεντρώθηκε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Απ' τη μία είναι σωστό, υπάρχει και η άλλη οπτική που λέει ότι εκεί βρίσκω μια αδυναμία, οπότε... Ναι, εκεί επενδύω, σωστά. Επενδύω εκεί. Σωστά. Βέβαια, είδαμε ακόμα και στις φάσεις που τις ολοκλήρωσε η ΑΕΚ ότι η συνοχή των ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ, εκεί που βρισκόταν η μπάλα, ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Εκεί που η ΑΕΚ φρόντισε να αλλάξει παιχνίδι ήταν την ευνόηση, η αλλαγή του συστήματος. Σωστά. Οπότε στα δύο συστήματα τα οποία συγκρούστηκαν στην αρχή που ήταν ίδια, 3-5-2 με 3-5-2, δεν θεωρώ τόσο λάθος αυτό. Απλά πρέπει να υπάρχουν πολλές γρήγορες πάσες για να μην προλαβαίνει να εστιάζει πάνω σου ο αντίπαλος. Δηλαδή όταν σε περιμένει και αργείς να μεταφέρεις και την μπάλα, έχει εστιάσει ακριβώς εκεί που είναι η μπάλα. Δεν έχεις καμία τύχη να πέρασεις. Ναι, ούτε εσύ ούτε η μπάλα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πριν πολύ σε αποχαιρετήσω, θέλω να σε ρωτήσω για την Παναχαϊκή, γιατί πραγματικά μας έχει κάνει εντύπωση. Πώς γίνεται μια ομάδα μέσα σε 20 μέρες, 30, από δεύτερη να είναι ένατη. Το δεύτερο δείχνει την καλή δουλειά που κάνατε εσύ και ο Φριδόπουλος. Ο Φριδόπουλος και εσύ που είχατε αναλάβει και ο Κώστας, ο οποίος ήταν τεχνικός διευθυντής, ήταν όλο το team. Πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά μια ομάδα να χάνεται? Εμείς είχαμε φροντίσει αυτά τα χρόνια που βρισκόμασταν στην Πάτρα και την Παναχαϊκή
να κάνουμε περισσότερο θόρυβο εισαγωγικά με τη δουλειά μας, ξεκινώντας από τα παιδιά 6 ετών μέχρι την αντρική ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πρόοδος κάθε χρόνο. Την πρώτη χρονιά η ομάδα ανέβηκε κατηγορία. Τη δεύτερη, ως νεοφώτιστη, παρότι έχει πολύ βαριά και σημαντική ιστορία, η Παναχαϊκή ήταν ο πρώτος της χρόνος μετά στη Β. Τερματίσαμε τρίτη κάτω από τον Άρη και, από τον Όφη και τον Άρη. Δεν συνεχίσαμε με το καινούργιο προπονητικό team, βρήκε την ομάδα δεύτερη. Αυτό που φροντίσαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε θόρυβο με τη δουλειά μας και όχι με δηλώσεις ή με διαρροές. Και το έχουμε τηρήσει ως τώρα. Κρατάμε μόνο τα καλά που ζήσαμε και ήταν πάρα πολλά η συνεργασία μας και με αρκετούς ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, από τη διοίκηση, από τους γονείς των ακαδημιών, με τον φίλαθλο κόσμο, με το υπόλοιπο υπαλληλικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό. Ήταν άψογοι. Συμβαίνει αυτό και συνήθως αν έχεις κάνει κάτι καλά ή όχι σε δικαιώνει η ιστορία, είτε πολύ σύντομα είτε αργότερα. Εμείς πάντα όμως ευχόμαστε τα καλύτερα για την Παναχαϊκή, γιατί για μας ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να δουλέψουμε σε μια ιστορική ομάδα. Και μεγάλο μέγεθος, λογικό είναι αυτό. Πάντως κυρίες και κύριοι, μην ανησυχείτε, τον Ηλία θα τον βλέπουμε σε λίγο. Δεν θέλω να πω τίποτα γιατί δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επίσημο, αλλά κάτι μου λέει ότι εδώ γύρω κάπου θα βρίσκεσαι.